Ζω πολύ έντονα αυτή την πρώτη μου χρονιά. Φαίνεται σαν ένα όνειρο ζωής. Είναι ένα ξεκίνημα στην καριέρα μου. Φαίνονται σημαντικά αυτά που έχω πετύχει, αλλά για μένα δεν είναι τίποτα σε αυτά που στοχεύω να έχω στόχο. Εύχομαι η ομάδα να πετύχει τον ένα στόχο που της έχει μείνει και να σώσουμε αυτή τη χρονιά με αυτό το στόχο που έχει μείνει και στα play-off. Το πιστεύω κράτατο ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι πολύ σημαντικό στα play-off και να πάρουμε την πρώτη θέση. Γιάννη, πόσο ακούστηκε η τιμωρία μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, μετά τον Ολυμπιακό, στα αποδυτήρια και μέσα στην ομάδα? Σίγουρα είναι πολύ βαριά τιμωρία. Στην προϊστορία δεν υπήρχε τέτοια τιμωρία. Εύχομαι να μειωθεί, αλλά όπως ξανά έχω πει, απομένω 3 μάτς και στα 3 μάτς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την νίκη και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα και με την τιμωρία και με να μας εμποδίσει κανένας πλέον. Σε μια περίοδο που έχεις καθιερωθεί, είχε ο τραυματισμός σου. Πώς σου επηρέασε αυτό και πώς περιμένεις το επάνω σου? Εντάξει, οι τραυματισμοί είναι μέσα στο παιχνίδι. Κοιτάω να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος. Προσπαθώ μέσα από τους γυμναστές και τους θεραπευτές, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι δίπλα μου, να γίνομαι καλύτερος και να δυναμώνω τις αδυναμίες μου. Τώρα ο τραυματισμός μου πάει από το καλό προς το καλύτερο και θα είμαι έτοιμος στα play-off. Η αλλαγή προπονητή πώς ήταν για εσάς τους παίκτες, πώς την βιώσατε? Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, οι ομάδες αλλάζουν προπονητές, οι παίκτες αλλάζουν ομάδες. Ήταν μια αλλαγή η οποία έγινε, άλλαξε ψυχολογία. Με τον καινούριο προπονητή τα πάμε πάρα πολύ καλά, είμαστε όλοι χαρούμενοι. Η ομάδα κερδίζει, παίρνει νίκη και αυτό είναι το σημαντικότερο. Γιάννη, δίπλα έχει ένα παιδί των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, ένα παιδί το οποίο θέλει να πάρει τις δικές του ευκαιρίες στον ΠΑΟΚ και η δική σου χρονιά φέτος είναι σαφώς έτσι όπως την ονειρευόσουν. Τι θέλει να του πει ή τι του λες μέσα στα ποδητήρια? Πρώτα απ' όλα να έχει υγεία, όπως και όλα τα παιδιά από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, όπως και όλοι οι ποδοσφαιριστές. Οι Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, όπως ξέρουμε, βγάζουν πάρα πολλά ταλέντα και ο Τάσος είναι από αυτά τα ταλέντα. Όπως ξέρουμε, σκόρερ και με την Εθνική, είναι βασικός τέλεχος. Το μόνο που του μένει είναι να δουλεύει και είναι στο χέρι του για να αρπάξει την κάθε ευκαιρία που θα το δοθεί. Τελικά, ποια είναι η θέση του ΠΑΟΚ? Εσείς έχουμε δει να αγωνίσεις σε πάρα πολλές θέσεις. Αν με ρωτάτε, ποια είναι η αγαπημένη θέση, είναι στα πλαϊνά, δεξιά, αριστερά, χαφ και πίσω από το φορ, ελεύθερος. Γιάννη, ανέκαθεν, είτε αγωνιστικά είτε όχι, για να πηγαίνει καλά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται συσπήρωση. Φέτος δεν είδαμε συσπήρωση από τον κόσμο. Θέλω ένα ειλικρινές μήνυμα στον κόσμο. Ο κόσμος στις εύκολες και δύσκολες στιγμές ήταν εκεί. Τώρα με το δικό του τρόπο μας συμπαραστάθηκε. Αλλά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τον κόσμο του ΠΑΟΚ και στα αρνητικά αλλά και στα θετικά να είναι εκεί δίπλα μας και να μας στηρίζει και να είναι εκεί μαζί μας, δίπλα μας. Αλλάζει όλο το παιχνίδι. Δηλαδή. Αλλάζει, εννοείται. Και θέλουμε τον κόσμο σε κάθε παιχνίδι να γεμίζει το γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Every time you have to go, shut my eyes and you know I'll be lying right by your side in Barcelona. Native man sang in a foreign tongue. I still ache to know the song that he sung, Barcelona.